πώς θα πάει η σχέση μου, τι θα κάνω στη ζωή μου, επαγγελματικά, οτιδήποτε σας απασχολεί. Θέλω να σκεφτείτε την πρώτη επιθυμία. Καλημέρα! Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Σήμερα θα σκεφτούμε αυτά που μας απασχολούν, να δούμε τι θα γίνει με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι και όλες. Θα κάνουμε τις επιθυμίες μας και είναι ένα φλιτζάνι πολύ πολύ ωραίο, από πάνω τουλάχιστον, έτσι ξεκινάει, πολύ πολύ ωραίο, με πολλά ωραία λόγια, με ένα ωραίο χαρτί καθαρό, και θέλω να το γυρίσω, να αδειάσω σιγά σιγά τον καφέ και να σκεφτείτε πολύ πολύ καλά. Όση ώρα γυρνάω εδώ, θέλω να σκεφτείτε καλά όλα αυτά που σας απασχολούν. Πάμε να σκεφτούμε καλά. Και στο τέλος θα κάνουμε και τις επιθυμίες μας. Σκεφτείτε καλά τι σας απασχολεί. Και το βάζω να στεγνώσει, να κάνουμε και το πιατάκι μας, που πολλοί και πολλές το κάνατε από ό,τι είδα και σας άρεσε. Να δούμε τι λέει και αυτό. Ωραία. Και εγώ θα σας πω, μέχρι να στεγνώσει το φλιτζάνι μας, τι σχηματίζεται εδώ. Όσο το κρατάω όρθιο είναι και καλύτερα, γιατί κάνει περισσότερα σχέδια και είναι πάρα πάρα πολύ καθαρό. Αρχικά θα πω εδώ ότι υπάρχουν πολύ πολύ ωραία λόγια, συναντήσεις ερωτικές, πολύ ξαφνικές, κριός, σκορπιός, δίδυμος, έψιλον, σίγμα και πι, πολύ πολύ μεγάλη χαρά θα πάρετε. Πατάτε πόδι σε κάτι που ίσως σας βασανίζει τον τελευταίο καιρό μέσα σε αυτή τη σχέση. Μετά από αυτή τη συνάντηση αλλάζουν πολλά και θα είναι όλα πολύ πολύ καλύτερα. Έχετε άτομα γύρω σας πολλά που σας υποστηρίζουν πάνω σε επαγγελματικό, σκορπιός, παρθένος, ζυγός, δίδυμος. Έχετε ή θα πάρετε από αυτά τα άτομα επιτυχία και χαρά. Και υπάρχουν κάποια πράγματα που σας απασχολούν μέσα στο σπίτι σας. Αυτό έχει να κάνει ίσως με αγορά, με μετακόμιση, με κάτι που τον τελευταίο καιρό το συζητάτε και δεν αλλάζει κάτι. Θα αλλάξει και θα πάει πολύ καλύτερα. Ίσως γίνει και η μετακόμιση, ίσως γίνει και η αλλαγή που πρέπει να γίνει και την περιμένετε πώς και πώς. Γάμα, έψιλον και χ σας δίνει επιτυχία και χαρά για αυτή την αλλαγή, που ίσως να έχει να κάνει και με μια νέα επιχείρηση πέρα από ακίνητο και από αλλαγή σπιτιού. Πάμε να δούμε εδώ απ' έξω τι μας δείχνει. Ένα ωραίο γάμα ανάποδα, ένα ωραίο γάμα δίνει την επιτυχία, δίνει χαρά. Και ένα χαρτί πολύ πολύ καθαρό έρχεται από δρόμο να διώξει κάποιες αμφιβολίες και κάποια αναμονή που υπάρχει εδώ και καιρό για απαντήσεις που θέλετε να πάρετε. Θα το έλεγα και γράμμα, θα το έλεγα και μια πολύ πολύ καλή απάντηση σε κάτι που περιμένετε, τελειωτικό. Επιτέλους γίνεται και θα πάνε πολύ πολύ καλά τα πράγματα. Και γυρνώντας το όρθιο θα πω ότι είναι ένας δρόμος και μία πόρτα μεγάλη, πολύ πολύ χαρούμενη. Χ, κάπα και έψιλον, παίρνετε μεγάλη επιτυχία. Για να δούμε μέσα τι γίνεται. Είναι ένα φλιτζάνι λίγο μπερδεμένο σήμερα. Υπάρχουν λόγια, υπάρχουν στεναχώριες, υπάρχουν εμπόδια για κάποια πράγματα που θέλετε. Όχι, δεν θα φύγουν ακόμα τα εμπόδια, παρόλα αυτά
θα γίνουν καλά πράγματα, δεν λέμε ότι δεν θα αλλάξουν. Από εδώ λοιπόν που είναι τα σύντομα, έρχονται νέα καλά, φεύγουν δύο μεγάλα εμπόδια για κάτι που θέλετε και ένα έψιλον, ένα σίγμα, κάπα, ρο και ένα χ, θα πάρετε μεγάλη επιτυχία ή αντίστοιχα από αυτά τα αρχικά θα πάρετε χαρά και επιτυχία. Υπάρχει μια γυναίκα πολύ πολύ στεναχωρημένη, σαν να έχει πέσει πάνω σε ένα κρεβάτι και να κλαίει. Από κάτω ακριβώς ένα γάμα, ένα κάπα, ένα πι και ένα σίγμα, φταίνε γι' αυτό. Θα σας ζητήσουν συγγνώμη για κάτι, θα δικαιωθείτε μέσα από μία συγγνώμη, λέει εδώ, και βγαίνει μία επανασύνδεση, βγαίνουν λόγια καλά. Ίσως αν υπάρχει και κάποιο πρόβλημα μέσα στη σχέση, θα διορθωθεί, θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες που φεύγουν και ό,τι έχει να κάνει με επαγγελματικό τώρα που σας απασχολεί πάρα πολύ, μέχρι 11 Δεκάτου από σήμερα θα ταλαιπωρηθείτε λίγο, θα γίνουν κάποια λόγια όχι και τόσο καλά με πρόσωπα γύρω από τη δουλειά σας. Α, σίγμα, κάπα και έψιλον σας δίνουν την επιτυχία, αλλά σας δυσκολεύουν τώρα λιγάκι. Αυτό θα ξεκαθαρίσει μετά τις 19/9. Μέχρι τότε λίγο θα παιδευτείτε, θα γίνουν λόγια, θα υπάρξουν ίσως κάποιες παρεξηγήσεις, θα υποθούν πράγματα που δεν πρέπει. Προσέξτε και για μία απόλυση, μην το φτάνετε στα άκρα κάτι. Ταύρος, Παρθένος, Σκορπιός, προσοχή λίγο στο επαγγελματικό, γιατί βγαίνει ακόμα και απόλυση, παραίτηση, κάτι που θα σας στεναχωρήσει γενικότερα. Τοξότης, Καρκίνος, Σκορπιός, Παρθένος, ανοίγεται μία πόρτα για εσάς, κάτι πάρα πάρα πολύ καλό, α, σίγμα και έψιλον, σας δίνουν πολύ δύναμη, πολύ επιτυχία, πετυχαίνετε ένα στόχο, μπαίνετε σε μία πόρτα πολύ γερή και δυνατή και δίπλα ακριβώς από αυτή την πόρτα υπάρχει ένας έρωτας που μπαίνει στη ζωή σας μέσα από το επαγγελματικό και βγαίνει πολύ έντονα ένα σκορπιός, ένα ζυγός και λέων που σας δίνουν πολύ πολύ χαρά, κάτι που δεν περιμένετε, κάτι αναπάτηχο μέσα στον επαγγελματικό χώρο και από εκεί και πέρα ανοίγεται άλλη μια πόρτα που σας δίνει τη δύναμη να κάνετε και κάτι δικό σας, ίσως κάτι που σκέφτεστε εδώ και καιρό. Αυτό θα υλοποιηθεί μετά τις 25/9, θα καταφέρετε να κάνετε κάτι, αν σκέφτεστε να ανοίξετε κάτι δικό σας. Υπάρχουν άτομα που θέλουν αυτό να το εμποδίσουν, αλλά δεν μπορούν. Παίρνετε κάποιο χαρτί που εκκρεμεί και με αυτό το χαρτί θα κάνετε κάτι πολύ πολύ καλό, καινούριο. Όχι ακόμα όμως. Υπάρχουν άτομα που σας δυσκολεύουν. Υπάρχει όμως και μία καμήλα που είναι ό,τι καλύτερο για το οικονομικό, για το επαγγελματικό, θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Έχετε πολύ καλές ημερομηνίες εδώ, 22, 25 και 27. Είναι πολύ πολύ σημαντικές ημερομηνίες για οικονομικό άνοιγμα, για να πάρετε χρήματα μέχρι τότε, για κάτι που γενικά σας παιδεύει οικονομικά. Μου κάνει εντύπωση μια γυναίκα που είναι σαν να φοράει σκισμένα ρούχα, να το πω κάπως έτσι. Σαν να νιώθει πολύ χάλια, πολύ, όχι μειονεκτικά, δεν θα μπορούσα να πω κάτι τέτοιο. Νιώθει πολύ άσχημα για όλα αυτά που έχουν γίνει στα προσωπικά της τώρα. Επάνω σε αυτή τη γυναίκα μου βγαίνει έντονα ένα π, ένα γιώτα, ένα γάμα και ένα λάμδα. Θα πάρει χαρά όμως τελικά,
θα ξεπεραστεί αυτή η μεγάλη δυσκολία, είτε είναι προσωπική, είτε και οικονομική, είτε και με δουλειά, κάποιο πολύ σοβαρό πρόβλημα που έχουν μπλεχτεί πολλά άτομα. Θα ξεπεραστεί μέχρι και 27/9, αλλά και προσωπικό αν είναι. Έρχεται κάτι καλό, κάποιες έχετε και πρόταση γάμου, πρόταση συγκατοίκησης, μέχρι 18/9 θα ακούσετε κάτι πολύ καλό για αυτό το θέμα και βγαίνει μετακόμιση, αλλαγή, συγκατοίκηση πολύ σύντομα. Είναι πολύ ωραίο αυτό το 8 και μέχρι 18 ετοιμαστείτε για τα καλύτερα πάνω σε μία σχέση και σε ένα δεσμό. Να δούμε κάτω τι γίνεται στο σπίτι, στην καρδιά σας, στο σπίτι σας, στη ζωή σας, την πολύ προσωπική. Κριός, Ταύρος και Δίδυμος, Παρθένος, Ζυγός, παίρνετε επιτυχία, παίρνετε χαρά, ξεσηκώνεστε μέσα από το σπίτι σας και από την καρδιά σας ευχάριστα και ακούτε από παιδιά σας λόγια καλά, λόγια πολύ ωραία που σας διώχνουν λίγο τις έννοιες, αν κάποιο παιδί χωρίζει, αν περνούσε πρόβλημα σε σχέση ή ακόμα και ένα χαρτί, αν δυσκολεύεται να πάρει, θα το πάρει και θα πάνε πολύ ωραία τα πράγματα. Οπότε μπορώ να πω ότι γενικά είναι καλά και εδώ αλλά και στο πιατάκι μας. Βέβαια υπάρχουν κάποια εμπόδια, κάποια δάκρυα, μια ψυχολογία λίγο περίεργη. Θα μου πείτε και με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας πώς να είναι η ψυχολογία. Παρόλα αυτά φεύγουν τα εμπόδια, αρχίζουν καλύτερες μέρες να έρχονται. Θα έλεγα όμως ότι η καλύτερη περίοδος είναι μετά τις 18. Μέχρι τις 18 υπάρχουν δυσκολίες αρκετές, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν καθυστερήσεις που δεν πρέπει να υπάρχουν κανονικά. Οπότε κάντε λίγο υπομονή, σημειώστε και τα νουμεράκια 11, 9, 7, 18 και 23. Θέλω να κάνετε κάτι με αυτά γιατί από πάνω βγαίνει ένα μικρό ωραίο ποσό, οπότε εύχομαι και καλή επιτυχία. Και πάμε να κάνουμε τις επιθυμίες μας σιγά, γιατί είναι και πολλές, έχουμε και το πιατάκι και την κουπίτσα μας. Θέλω να σκεφτούμε την πρώτη. Σκεφτείτε καλά. Προσέξτε για ένα καυγά, προσέξτε για ένα ερωτικό μπέρδεμα. Προσέξτε μην αποκαλυφθεί κάτι που θα στεναχωρήσει εσάς αλλά και το σύντροφό σας ή τη σύντροφό σας. Ένα τρίτο πρόσωπο έντονα προκαλεί προβλήματα μέσα σε ένα δεσμό. Προσοχή γιατί βγαίνουν αποκαλύψεις και εμποδίζεται αυτό που επιθυμείτε, λέει εδώ. Πάμε για τη δεύτερη επιθυμία. Εδώ βγαίνει ένα τεράστιο τζίνι, θα πω ότι θα πραγματοποιηθεί μία επιθυμία οικονομική, έρχονται χρήματα από δύο μεριές, Ταύρος, Κριός και Δίδυμος, πολύ μεγάλη χαρά. Και πάμε να σκεφτούμε και άλλη μία που θα πατήσω κάτω. Ένα πρόσωπο που χαμογελάει και είναι ακριβώς όπως είναι ένας κλόουν που χορεύει, που γελάει, δεν είναι και τόσο καλό αυτό. Κάποιος παίζει μαζί σας, κάποιος σας λέει ψεματάκια. Προσοχή λίγο, αν και απ' την άλλη αποκαλύπτονται κάποια πράγματα και ηρεμείτε. Οπότε νομίζω πως ήρθε η ώρα της αποκάλυψης εδώ για κάποια πρόσωπα. Πάμε να πατήσουμε και στο πιατάκι μας. Θέλω να σκεφτείτε καλά κάτι πολύ σημαντικό για εσάς. Έρχεται ένα μωρό,
ή αλλιώς θα πούμε ότι μπορεί να γεννηθεί κάτι καινούριο, από μωρό λοιπόν, από μία εγκυμοσύνη έως κάτι καινούριο, είτε είναι έρωτας, είτε είναι δουλειά, είτε οτιδήποτε σκεφτήκατε, γεννιέται κάτι καινούριο. Πότε, 18, 19, δύο ημερομηνίες, πολύ πολύ καλές γι' αυτό. Θέλω να κάνουμε και άλλες δύο, εδώ, και σκεφτήκατε καλά, πιστεύω, γιατί εδώ βγαίνει ιχθύς, δίδυμος, κριός. Θα πάρετε πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία γι' αυτό. Θα αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο και θα πάνε καλά. Αν αυτό το θέμα που σκεφτήκατε τώρα είναι για επαγγελματικό ξανά, βγαίνει αγορά, βγαίνει αλλαγή, βγαίνει μετακόμιση για σας. Όχι μόνο για τα ζώδια που είπα και γενικά για την επιθυμία σας. Πάμε και μία ακόμα και να είναι η τελευταία και η καλύτερη, θα πω. Σκεφτείτε καλά. Υπάρχουν εμπόδια, υπάρχει όμως και κάτι που θα ακούσετε που δεν θα σας αρέσει πολύ. Ένα χ, ένα σίγμα, ένα γιώτα και δίδυμος. Θα πάρετε λίγο πίκρα για αυτό που σκεφτήκατε τώρα. Δεν γίνεται ακόμα, καθυστερεί, αργεί, υπάρχουν εμπόδια. Εγώ θα πω ότι δεν είναι τόσο χαρούμενο σήμερα το φλιτζανάκι, έχει εμπόδια, είναι όμως και πάρα πολλά όλα αυτά που έχουμε στο μυαλό μας και συμβαίνουν γύρω μας. Εγώ θα πω ότι αύριο πιστεύω ότι θα είναι καλύτερο. Χαίρομαι που τα είπαμε, που ξεκινάμε τη βδομάδα μας με το φλιτζανάκι μας και τις επιθυμίες μας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Κάντε την εγγραφή σας, γίνετε μέλη, σας περιμένω και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή εβδομάδα να έχουμε και καλή συνέχεια στη μέρα σας. Τα φιλιά μου σε όλους και όλες.